Η Οκλαχώμα μήνυσε την κυβέρνηση Τζο Μπάιντεν σχετικά με την εντολή της για το εμβόλιο του κορονοϊού για το στρατό, θεωρώντας τη διάταξη αντισυνταγματική, ενώ ζήτησε από το δικαστήριο να εμποδίσει την επιβολή της. Η καταγγελία υποβλήθηκε την Πέμπτη με την αγωγή να στρέφεται κατά του Τζο Μπάιντεν, του Υπουργού Άμυνας Λόιτ Όστιν, καθώς και πολλών ακόμα ομοσπονδιακών αξιωματούχων. Η Οκλαχώμα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος έχει εκδώσει μονομερώς αυτό το πρόσταγμα χωρίς την άδεια του Κογκρέσου. Καμία από τις νομοθετικές διατάξεις που επικαλείται το εκτελεστικό διάταγμα του Biden δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να εκδώσει εντολή εμβολιασμού. Επιπλέον, η καταγγελία αναφέρει ότι επιδιώκοντας να αφαιρέσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση λόγω μη συμμόρφωσης με την απέτηση εμβολιασμού, η κυβέρνηση προσπαθεί να αφοπλίσει την πολιτεία της Οκλαχώμα από την προστασία της. Υπενθυμίζουμε ότι περισσότερες από 12 άλλες πολιτείες στην Αμερική έχουν επίσης αμφισβητήσει τις εντολές εμβολιασμού και σε άλλους τομείς, όπως ιδιωτικές επιχειρήσεις με περισσότερους από 100 εργαζόμενους, με τα δικαστήρια να έχουν μπλοκάρει την απέτηση της κυβέρνησης.